γιατί έπεφτε το κύρος του στις τουρκικές αρχές, ότι ένας από το από την οικογένειά του αλλαξοπίστησε ή δεν δέχτηκε τον μουσουλμανισμό και έφυγε και έγινε καλόγερο στο Άγιον Όρος. Αν εξωτερικά, για να γλιτώσει από το θάνατο. Βεβαίως. Θα κάνω αυτή την ερώτηση, χαμογελάτε πατέρα Κωνσταντίν. Δεχότανε να αλλάξει εξωτερικά, να αλλάξει θρήσκευμα, αλλά στην ουσία παρέμενε μέσα του χριστιανός. Σας είπα ότι δεν ήμουν την εποχή εκείνη, αλλά έχουμε πληροφορίες ότι έτσι δημιουργήθηκε ο τεράστιος θεσμός των κρυπτοχριστιανών. Από μέσα τους ήταν αγράμματοι την εποχή και δεν πήγαιναν σχολεία, δεν ξέρανε. Η πίστη τους τους οδηγούσε να είναι χριστιανοί. Κατά λοιπά ήταν αγράμματοι. Αλλά δεν έφαναν χριστιανοί και μέσα στο μουσουλμανισμό τους ακόμα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την όμορφη ιστορία που μας είπατε σήμερα. Δεν γνώριζα τίποτα για τον Όσιο Κύριλλο. Δεν είστε η πρώτη που δεν γνωρίζει για τον Όσιο Κύριλλο. Κι εγώ Σαλονικιός είμαι και δεν γνώριζα τίποτα. Έπρεπε να πάω στον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη και να τα μάθω. Θα ήθελα κάποια στιγμή, σε μία ακόμα εκπομπή, να μιλήσουμε για την πλατεία Υποδρομίου. Εκεί... Τα μυστικά της πλατείας Υποδρομίου. Με μεγάλη μου χαρά, ένα σωρό πράγματα άγνωστα έχουμε να πούμε. Ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόταση. Ευχαριστώ και εγώ. Και ήρθατε μαζί σας. Ευχαριστούμε, πατέρα Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ.